Μάθε στο Ριβάλντο λίγο μπάλα, σιγκαμπάλα, σιγκαμπάλα. Πρέπει να γελάει ακόμα ο Ριβάλντο με αυτό. Κοίταξε, ψάχνω να βρω μία φωτογραφία, μία από τη γέννησή μου μέχρι 3-4 ετών που να μην είμαι ντυμένος παγωξάκι, ασπρόμαυρα όλα εδώ, μεγάλος δικέφαλος, το 10 πίσω στην πλάτη και δεν έχω βρει ακόμη καμία. Γι' αυτά όλα αυτά ο κύριος Ζήσης βέβαια, ο πατέρας μου, ο οποίος από το μαιευτήριο σε ντύνει ΠΑΟΚ, οπότε κάποια στιγμή μέχρι τα 5 δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει και άλλη ομάδα. Μετά 5-6 χρονών άρχισα να μαθαίνω ότι υπάρχουν και οι άλλες ομάδες. Μέχρι τότε ΠΑΟΚ μόνο αφού. Νομίζω ότι ο πρώτος αγώνας που θυμάμαι, έχω την αίσθηση, ήμουν εκεί γύρω στα 6-7, είναι στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα της Αθήνας. Δεν θυμάμαι το σκορ, θυμάμαι σίγουρα ότι χάσαμε, γιατί είχα αναφορηθεί πάρα πολύ και ψιλοέκλαιγα μετά στο σπίτι. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να ήταν το πρώτο μου παιχνίδι. Μετά συνήλθα λίγο, γιατί έμαθα ότι ο Απόλλωνας μας είχε λίγο πελάτες καμιά 20 ετία. Χάναμε συνέχεια. Και όταν τον είχαμε κερδίσει, πήραμε και το πρωτάθλημα. Ήταν την προηγούμενη χρονιά. Οπότε νομίζω ότι το πρώτο μάτι ήταν αυτό. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής, αλλά έχασε από τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Κοιτάξτε, έχω δει πάρα πολλές νίκες του ΠΑΟΚ, αλλά ως speaker στα ραδιόφωνα δεν τις υπολογίζω. Θεωρώ νίκες μεγάλες αυτές που τις ένιωθα όταν ήμουν παιδί, όταν δεν είχα δουλειά να κάνω. Σίγουρα, Χάιμπουρι, το 1-1 με την Άρσεναλ δεν είναι νίκη, αλλά είναι νίκη. Ζήσης Βρίζας, γκολ και ο Τσόχος να μου λέει στο ραδιόφωνο να γυρίσουμε, να γυρίσουμε. Δεν γυρίσαμε ποτέ. Το χάσαμε τον γκολ τότε, αλλά την πανηγύριζα εγώ. Θυμάμαι και ένα φοβερό 4-0 μέσα στο Χαριλάου, επειδή ο αγαπημένος μου παίκτης, ο Γιώργος ο Τουρσουνίδαρος, ο Μαραντόνα του Βορρά, είχε βάλει κανένα δυο γκολ. Ήταν κάπου το 94, το 95 εκεί. Είναι τα γκολ που βάλαμε στην Τότεναμ με Κλάους Αθανασιάδη, με τον αρχηγό στην κερκίδα εκείνων των οπαδών. Πήγαν, ρίξερε που είναι, που κοιτούσε ακόμα, δεν έχουν αφήσει. Εκεί πρέπει να είναι αυτός ακόμη, στο Λονδίνο να έχει μείνει. Το είχα απολαύσει τόσο πολύ αυτό. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πρέπει να έβαλα μέχρι και τη μάνα μου να πανηγυρίζει που δεν ήξερε γιατί φωνάζομαι μέσα στο σπίτι. Θα το πω τώρα αυτό, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Okay, θα το πω. Συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι όταν δεν προλάβαινα να δω μάτς του ΠΑΟΚ, δημιουργήσαμε ένα σερί. Οπότε ξεκίνησα να μην βλέπω ζωντανά τα μάτια του ΠΑΟΚ, αλλά να τα γράφω είτε σε βίντεο παλαιότερα, είτε τώρα βεβαίως με τα συνδρομητικά, να τα πηγαίνω πίσω μπρος και να τα βλέπω αργότερα. Πιάνει για μένα, κατά 90% ο ΠΑΟΚ νικάει. Θέλω να σας πω πως πριν από 2 χρόνια δεν είδα ούτε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Είναι τη χρονιά που πήραμε πρωτάθλημα. Μπήκα στον πειρασμό να δω το παιχνίδι, τα παιχνίδια της Ευρώπης και τα αποτελέσματα τα ξέρετε. 100% επειδή είμαι πάρα πολύ τοπικιστής, θα ήμουν οπωσδήποτε προοδευτική. Μεγάλωσα στο κλουβί και έχω δει αρκετά μάτσα από ταράτσες, μπαλκόνια, βεράντες, τζαμπέ από κάτω, από τρύπες, από δικτήρια, κάγκελο, όλα αυτά. Έχω χρεώσει πολύ τη μπα. Και νομίζω ότι θα ήμουν προοδευτική. Είχα και την τύχη να την πετύχω και σε μεγάλες κατηγορίες. Οπότε ναι, νιώθω και λίγο βυσινή.